Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα κυρία Αγγέλη, καλημέρα κυρία Μωυσή. Κύριε Γαβρίλη, εδώ προχώρησαν την εκένωση, το άδειασαν το πανεπιστήμιο και σε εσάς τι γίνεται? Εδώ σε εμάς είναι εδώ και 11 μέρες η κατάληψη. Τα αιτήματα των φοιτητών αφορούν κυρίως τον καινούριο νόμο που έχει ψηφιστεί, δηλαδή και πιο συγκεκριμένα το ζήτημα της αστυνόμευσης στα πανεπιστήμια, αλλά και τον E2 που τους στερεί δυνατότητες να ολοκληρώσουν τις σπουδές. Τώρα, κατά τη διάρκεια... Δύο ερωτήματα που θα σας βοηθήσουν ενδεχομένως να μας απαντήσετε. Είπατε ένα κυρίως. Είπατε ένα κυρίως. Άρα λιγότερο κυρίως δεν είναι, υπάρχουν και μη φοιτητές, ας πούμε. Είναι όλοι είναι φοιτητές αυτοί που έχουν κάνει την κατάσταση? Γιατί εδώ πέρα αποδείχθηκε κάποια στιγμή δεν ήταν μόνο φοιτητές μέσα στο Αριστοτέλειο. Εκεί στη Θεσσαλονίκη αποδείχθηκε. Εδώ στην Κομωτινή δεν έχουμε σαφή εικόνα τελικά ποιοι είναι μέσα, γιατί φυσικά δεν μπορούμε να μπούμε. Άρα είναι ενδεχομένως λίγο πρόσκαιρο να λέμε ότι είναι φοιτητές 100%. Δεν αποκλείουμε να είναι φοιτητές. Να έχει και φοιτητές ή να είναι μόνο φοιτητές, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ακριβώς έτσι, όπως και... το λέτε. Βέβαια, παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια έως τώρα, εξ όσων γνωρίζω, βέβαια δεν προκλήθηκαν ζημίες μέσα στο κτίριο. Οι φοιτητές κάναν διάφορες δράσεις, προβολή ταινία, συζητήσεις και όλα αυτά. Βέβαια, θεωρούμε ως Πριτανικό και είχαμε μια έκτακτη συνεδρίαση, συνεδριάσαμε και βγάλαμε μια απόφαση όπου ζητάμε την άμεση εκένωση του Πανεπιστημίου. Και είπατε και κυρίως ασχολούνται με αυτά τα θέματα, ασχολούνται και με άλλα θέματα, ας πούμε, στην κατάληψη. Ας πούμε, όχι, ζητούν για παράδειγμα από το Πριτανικό ή την Σύγκλιτο να τοποθετηθεί σε σχέση με τα επεισόδια που έγιναν στη Θεσσαλονίκη και τέτοια ζητήματα. Οπότε αυτό εδώ είναι. Δεν έχετε πάνω για Κουφοντίνα εκεί, δηλαδή. Δεν έχετε πάνω για Κουφοντίνα εκεί. Δεν έχω εικόνα για τέτοιο αίτημα, αλλά κυρίως δηλαδή γνωρίζω ότι είναι τα υπόλοιπα. Αυτό θεωρώ ότι θα ήταν μια κόκκινη γραμμή ενδεχομένως αν έμπαινε. Δεν ξέρω αν θα ίσως να υποβάθμιζε τα αιτήματα τα ίδια των φοιτητών. Εμείς σαν Πριτανικό βγάλαμε μια ανακοίνωση που θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσει άμεσα η κατάληψη, γιατί είναι εις βάρος και των ίδιων των φοιτητών τελικά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, δεν μπορούν για παράδειγμα να πληρωθούν οι φοιτητές που κάνουν πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, γιατί δεν λειτουργεί το γραφείο πρακτικής. Ή δημιουργούνται ζητήματα στους φοιτητές που συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση όμως. Συγγνώμη, είδα και μια τοποθέτησή σας που λέτε όμως ότι οι φοιτητές σας ενημέρωναν που κάναν κατάληψη για τις τρέχουσες υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου, δηλαδή ήταν κάτι επίγον. Σας έπαιρναν τηλέφωνο. Τις δύο πρώτες μέρες. Όχι τηλέφωνο. Τις δύο πρώτες μέρες που έλειπε ο Πρίτανης ήταν στην Αθήνα, γιατί είχε συνάντηση με την κυρία Υπουργό. Ήμουν εγώ υπεύθυνη, υποτίθεται. Όχι, υποτίθεται, είμαι εγώ υπεύθυνη του Πανεπιστημίου και γι' αυτό δύο φορές πέρασα από τον χώρο της κατάληψης να δω τι γίνεται, κυρίως σε μια αγωνία να μήπως τελούνται ζητήματα μέσα στο πανεπιστήμιο, πώς είναι η χώρη κτλ. Εκείνες λοιπόν τις φάσεις, εκείνες τις δύο φορές που επισκέφθηκα, μου δώσανε οι φοιτητές χαρτάκια που με ενημέρωναν για το ποιος πήρε τηλέφωνο και τέτοια. Βιογραφικό χτίζουν τα παιδιά για τηλεφωνικό κέντρο, βιογραφικό. Για γραμματιακή υποστήριξη. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το σχολιάζαμε. Εν τω μεταξύ, θεωρώ ότι η συνέχιση τελικά δεν συμφέρει κανέναν, πόσο μάλλον τους ίδιους τους φοιτητές, και νομίζω ότι οδηγεί σε αδιέξοδο. Πρέπει οι ίδιοι οι φοιτητές να καταλάβουν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Καταρχήν, κυρία Γαβριλίδου. Και η Ξάνθη κατάληψη. Κυρία Γαβριλίδου, σαν πανεπιστημιακό, εγώ θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Με κλειστά πανεπιστήμια, με ποιες διαδικασίες το θέτουμε εδώ και ουσιαστικές απαντήσεις δεν παίρνουμε, δεν το λέει κανείς. Το λένε βέβαια αυτοί που είναι εκτός πανεπιστημίου. Εντός πανεπιστημίου δεν λένε ανοιχτά ότι εδώ έχουμε παράνομες καταλήψεις, διότι δεν παίρνουμε καμία, δεν έχουν καμία νομιμοποίηση, ούτε θεσμική, ούτε δημοκρατική, ούτε καν φοιτητική. Με κλειστά πανεπιστήμια ποιες συνελεύσεις γίνανε, με ποιες αποφάσεις λήφθησαν καταλήψεις και, εν πάση περιπτώσει, η κατάληψη δεν είναι ένα εκ των όνου κάνευ. Μέσω παράνομο ως αντίδραση. Το ζήτημα της νομιμοποίησης της συγκεκριμένης κατάληψης τέθηκε από την πρώτη στιγμή στους φοιτητές, δηλαδή μέσω πιο συλλογικού οργάνου φοιτητικού ουσιαστικά έχει γίνει. Η ενημέρωση που λάβαμε τους φοιτητές είναι ότι υπάρχει ένα συντονιστικό κατάληψης ευρύτερο, το οποίο οδήγησε στην κατάληψη. Δηλαδή, τίθεται ένα ζήτημα νομιμοποίησης κατάληψης. Η νομιμοποίηση ενδεχομένως να νομιμοποιούνταν, μάλλον να
να μπορούσε να επιτευχθεί και από τη μαζικότητα, δεν ξέρω αν έχει και. Θα θεωρείτε ότι υπάρχει. Υπάρχει μηχανισμός νομιμοποίησης κατάληψης. Γιατί εγώ ξέρω ότι η κατάληψη είναι παράνομη, με όποιο μηχανισμό και αν έχει γίνει. Από πού το γνωρίζετε αυτό, εγώ δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια από την νομοθεσία. Ότι η κατάληψη είναι παράνομη. Η κατάληψη ενός δημόσιου χώρου είναι παράνομη. Δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποιο άρθρο. Ναι, δεν, πραγματικά. Αλλά μπορεί να εγώ να μην το γνωρίζω. Τι να σας πω. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να κάνουν κατάληψη, όσο βέβαια δεν τελούνται. Θεωρώντας ότι είναι κάτι εμείς έχουμε δύνατο. Εθιμικό δικαίωμα έχουν. Εθιμικό δικαίωμα. Εθιμικό δικαίωμα είναι η κατάληψη. Α, εθιμικό. Εθιμικό δίκαιο, ναι, ναι. Όλη η κατάσταση οδηγεί σε αδιέξοδο και ότι θα πρέπει οι φοιτητές να αποχωρήσουν με την δική τους θέληση άμεσα, ακριβώς για να αποφευθούν και αντίστοιχα επεισόδια στο ΔΕΛΤΑ ΠΙΣΙΤΑ. Μάλιστα. Άρα φοβάστε και εσείς το ενδεχόμενο της επόμενης ημέρας. Τι θα γίνει αν υπάρξει μια αστυνομική επέμβαση. Θυμήστε μου λίγο. Θεωρώ ότι δεν είναι εικόνες αυτές που είναι ωραίες για πανεπιστήμιο. Πραγματικά, ας μην οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, ας αποχωρήσουν οι φοιτητές. Αν θυμάμαι καλά, οι εγκαταστάσεις του Δημοκριτίου δεν είναι μέσα στον αστικό ιστό, είναι λίγο πιο έξω. Είναι στην είσοδο της πόλης. Ακριβώς έτσι. Είναι στην είσοδο της πόλης. Έξω, περιφερειακά. Είναι εκτός πόλης. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Οπότε ενδεχομένως αυτό συμβάλλει και στην ενδεχόμενη διατήρηση μιας γενικής ηρεμίας, υπό την έννοια ότι δεν προκαλούν, δεν υπάρχει μια άμεση επαφή με τον αστικό ιστό και με ενδεχομένως δεν είναι εύκολη η πρόσβαση και αυτό που θα αντιδρούσαν ή δεν είναι η αντιπαράθεση συνεχής. Και σε περίοδο τώρα, μάλιστα, όπως διανύμω κορονοϊού, δεν υπάρχουν τόσο δακτικές συγκοινωνίες, διότι δεν έχουμε φοιτητές, που αυτός είναι ο λόγος των συγκοινωνιών, και άρα λοιπόν δεν είναι και εύκολη πρόσβαση. Κύριε Γαβριλίδου, πόσους φοιτητές έχετε περίπου στο Πανεπιστήμιο, έχετε έτσι μια εικόνα? Έχουμε γύρω στους 20.000 φοιτητές όλων των κατηγοριών, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς. Μάλιστα. Αυτοί που είναι καταληψίες μέσα, οι άνθρωποι που έχουν προχωρήσει σε κατάληψη, είναι από ό,τι διαβάζουμε 35 με 40. Τόσο, ναι. Μάλιστα. Ναι, είναι το θέμα που σας είπα, που συζητήσαμε πιο μπροστά τη νομοποίηση. Ναι. Μιλάμε για μια τέρμα μειοψηφία, δεν υπάρχει πιο μειοψηφία. Στους 20.000 μιλάμε για 40 ανθρώπους. Εγώ θα σας βάλω και 50, αν θέλετε. Αν είναι. Είναι αυτό το πράγμα που ταλαιπωρεί τα πανεπιστήμια μας χρόνια τώρα. Έτσι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εδώ στο Δημοκρίτιο δεν είχαμε πολύ συχνά καταλήψεις και δεν είχαμε ποτέ επεισόδια. Ναι. Οπότε είμαστε τουλάχιστον τυχεροί ως προς αυτό. Κατανοώ απόλυτα, ήμουν φοιτήτρια στο ΑΠΙΦΙΤΑ, εκεί σπούδασα. Κατανοώ απόλυτα την αγωνία των μεγαλύτερων πανεπιστημίων και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Αλλά ευτυχώς αυτό εδώ δεν αγγίζει τόσο πολύ σε τόσο μεγάλο βαθμό το Δημοκρίτιο. Μάλιστα. Ευελπιστείτε ότι θα λήξει γρήγορα εκεί, ότι θα βρει ανταπόκριση η πρότασή σας, το αίτημά σας, η παρένεσή σας, να το πούμε έτσι. Τουλάχιστον το εύχομαι. Είχατε κάποια ανταπόκριση από τους νέους? Μέχρι τώρα όχι. Το εύχομαι πραγματικά από καρδιάς. Καλό τους φοιτητές να αποχωρήσουν, ακριβώς για να μην οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γαβριλίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.